Γι' αυτό στέλνει και την Τζέιν Χολούτ. Πότε αναμένεται τώρα η περιοδία της? Ναι, Στέλλα, καλησπέρα. Το αφήνει ανοιχτό αλλά και κλειστό πρέπει να πούμε. Αυτή τη στιγμή, διότι βάζει προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψει στην περιοχή η κυρία Λούτ. Αλλά διπλωματική πηγή με την οποία μιλήσαμε υποθέτει ότι η κυρία Λούτ θα περιμένει τη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 30 Οκτωβρίου, ναι, όπου σίγουρα θα λάβει την δημόσια υποστήριξη των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και στη συνέχεια θα πάει στη Λευκοσία, την Αθήνα, την Άγκυρα, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες. Το βασικό μήνυμα υποστηρίζει η διπλωματική πηγή είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας θέτει όρους για να αποδεχθεί νέα ανάμειξη στο Κυπριακό. Και είναι φανερό στον αναγνώστη της έκθεσης ότι δεν δέχεται άλλη ατέρμονη διαδικασία. Αυτή έχει ξεπεραστεί, είναι το μήνυμα αλλά και η προειδοποίηση του Αντώνιο Γκουτέρες. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα περιέχει χειρά μηνύματα και στις δύο πλευρές, αλλά θεωρώ, Στέλλα, ότι είναι πιο επιθετικός προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, την οποία αδικεί, καθώς ξεχνά και την εισβολή και την κατοχή, ώστε το Κυπριακό να ξεκίνησε χθες. Ειδικά στο θέμα των ενεργειακών σχεδιασμών, ο Γενικός Γραμματέας ξεπερνά τον ρόλο του ως θεματοφύλακα του διεθνούς δικαίου και εμπαλεί ένα κράτος μέλος των ΗΠΑ όταν αγνοεί τις προκλητικές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Το σημείο αυτό πρέπει να σου πω ότι έγινε αντικείμενο αρνητικών σχολείων, διότι ο κύριος Γκουτέρες ξεπέρασε κάθε όριο. Επίσης, ένα ηχηρό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι θέτει χρονοδιάγραμμα, ναι, και μέσα από τις γραμμές ανακοινώνει ότι δεν έχει πιστεί ότι όντως οι πλευρές είναι έτοιμες για ένα συμβιβασμό. Και λέει στους ηγέτες και στην Αθήνα και στην Άγκυρα ότι η κυρία Λούτ είναι αυτή που θα προσμετρήσει το εύρος των συγκλήσεων και την καλή θέληση των μερών. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να διανυθεί πολλής δρόμος πριν από την επανέναξη των διαπραγματεύσεων, χωρίς τα μέρη να γνωρίζουν τη βάση, καθώς η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία φαίνεται να έχει και αυτή ξεπεραστεί, Στέλλα. Συντηρεί όμως το Κυπριακό στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών όμως, Μιχάλη. Σίγουρα, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι έγιναν αυτές οι δηλώσεις και από τη Λευκοσία και από την Άγκυρα για το θέμα της διζωνικής προβληματίζει τον Γενικό Γραμματέα. Οπότε φαντάζομαι ότι η πρώτη ερώτηση της κυρίας Λούτ και στη Λευκοσία και στην Αθήνα και στην Άγκυρα είναι τι είδος λύση θέλετε. Αυτό θα είναι το βασικό ερώτημα. Το πλαίσιο Κουντέρας όμως καθορίζει τη βάση της λύσης, Μιχάλη, παρόλα αυτά. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, όχι σε επανέναρξη των συνομιλίων.